Λοιπόν, νομίζω τώρα ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον άνθρωπο που αγαπήσαμε, που εμπιστευτήκαμε, που νιώθουμε ασφάλεια να κρατάει το τιμόνι. Αυτός είναι ο Ηλίας Βλαχογιάννης. Είπαν πολλά λόγια οι προλαλήσαντες, τόσα πολλά που αισθάνομαι πολύ μικρός για αυτά τα οποία είπαν. Και τους ευχαριστώ θερμά, γιατί αρχηγέ τόσα χρόνια περάσαμε μαζί με τους προέδρους. Τα δύσκολα χρόνια τον Τάσκα και η Φοβέρα τολμήσαμε, αλλά όχι σαν αυτό το συνδικαλισμό που άλλοι ονειρεύονται, αλλά ένα συνδικαλισμό υγιή, πραγματικά σύμμαχο της κοινωνίας στα δύσκολα προβλήματα. Θέλω κύριε βουλευτά να σε ευχαριστήσω που είστε απόψε εδώ. Ο Κώστας ο Γεωργολιός ήταν ένα κόσμημα για τον ομότρικά μου και ένα κόσμημα για την πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Μεριβάκη, τον αδερφό μου τον Δήμαρχο, τον πρώην Δήμαρχο Παρκαδόνας. Θανάση τον Κατσίκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο Δοντιάτο. Να ευχαριστήσω την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας που μας κάνει τιμή να είναι απόψε παρούσα, τον Κώστα τον Λογάνη, τον πρώην πολιτευτή του. Και φίλο μας, τον Γρηγόρα. Όλες τις φίλες και τους φίλους μας έκανε απόψε τιμή. Αισθάνομαι πραγματικά ότι η αγάπη σας αυξάνει τις υποχρεώσεις μας. Η αγάπη δική σας, η αγάπη δική μας για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας, είναι αυτή η οποία θα φέρει τη νίκη στις 6 του Μάη. Μια νίκη στις 6 του Μάη. Οι εκλογές, φίλες και φίλοι, της 6ης Μαΐου είναι οι κρισιμότερες της μεταπολίτευσης. Τα ψέματα τελείωσαν. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να πράξουν την Κυριακή. Όλοι ξέρουμε τι διακυβεύεται με την ψήφο σας και το αποτέλεσμα της Κυριακής. Αν θα ακολουθήσουμε την πορεία την οποία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία χάραξε να μπούμε στην Ευρώπη των εθνών και των λαών, ή αν θα ακολουθήσουμε περιπέτειες τριτοκοσμικές με αβέβαια αποτελέσματα, αλλά σίγουρα θα μας γυρίσουν δεκαετίες πίσω. Να θυμηθούμε, φίλες και φίλοι, τι έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής το 2009. Έλεγε η χώρα κινδυνεύει. Ελάτε να βάλουμε όλη η πλάτη, να πάρουμε μέτρα τώρα. Εμείς δεν θα δώσουμε αυξήσεις, αλλά εγγυόμαστε αυτό το οποίο έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός. Οι άλλοι τι έλεγαν? Ψέματα. Λεφτά υπάρχουν. Θα φέρουμε πίσω τα κλεμμένα. Μόνο που τα κλεμμένα τα είχαν κλέψει οι δικοί τους άνθρωποι που είναι τώρα στη φυλακή. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, οι πολίτες προτίμησαν τις υποσχέσεις. Ξεγελάστηκαν από τα λόγια, τα πλάνα, ότι εδώ είμαστε, ψηφίστε μας για την επομένη. Πάλι το Πασόκ θα συνεχίσει να είναι το Πασόκ που ξέρανε. Δυστυχώς, είτε εκ δώρου, είτε εξ αμελίας, είτε και τα δύο μαζί, η Ελλάδα τον Οκτώβρη του 2009 έκανε το μεγάλο βήμα οπισθοδρόμησης, το οποίο θα το πληρώσει μία ολόκληρη γενιά Ελλήνων. Πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου η θελημένα μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολλοί πιστεύουν από μη σωστή εκτίμηση των γεγονότων και των πραγμάτων. Ο πολίτης τώρα τι πρέπει να πιστέψει όταν ακούει τον κύριο Βενιζέλο ότι ήταν λάθος το μνημόνιο. Τον κύριο Χρυσοκοίδη να τον κυνηγούσε, κακοποιούσε και δεν είχε χρόνο να το γελάσει.
την κυρία Κατσέλη που τώρα το παίζει από την μνημονιακή ότι του ρίξε να ματιά στην Βουλή γιατί είχε άλλες προτεραιότητες. Η Ελλάδα σκλαβωνόταν, η Ελλάδα παραδιδόταν στους δανειστές μας, μία ολόκληρη γενιά πήγαινε καμένη και η κυρία Κατσέλη του ρίξε μία ματιά απλά να δει τι είναι αυτό το κείμενο των 2.000 σελίδων. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με το περιβόητο δημοψήφισμα του Γεωργίου Παπανδρέου που απείλησε φίλες και φίλοι ποιον, τους εταίρους μας, ότι εγώ θα πω στον ελληνικό λαό αν θέλει να είναι στο ευρώ ή όχι, αν θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και τι του είπαν οι εταίροι, δεν φεύγεις μόνος, το θες το δημοψήφισμα. Για μας έτσι και αλλιώς δεν είσαι καν συνομιλητής. Δεν σε αναγνωρίζομαι για συνομιλητή. Για πρώτη φορά ταπεινώθηκε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και τότε, αντί τον Πασόκ να αποπέμψει τον Γεώργιο Παπανδρέου, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Δεν είχε παραιτηθεί ο Γεώργιος Παπανδρέου. Πήγε στη Βουλή, πήρε ψήφο εμπιστοσύνη για να μιλάει από θέσεις ισχύως για την επόμενη μέρα. Ο Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, έβαλαν πλάτη στα δύσκολα. Είπανε, θα σχηματίσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ειδικού χρόνου, ειδικής εντολής, συγκεκριμένου έργου, που θα πάρει την εκδηλώση, θα εξασφαλίσει τη δανειακή σύμβαση με τους εταίρους και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Απαραίτητη προϋπόθεση να φύγει ο Γεώργιος Παπανδρέου. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου έφυγε. Έφυγε γιατί το θέλησε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Είχε ακόμα 1,5 χρόνο θητεία, φίλες και φίλοι. Μην τα ξεχνάμε. Έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δική σας εντολή. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δική σας εντολή θα είμαστε μια καλή κυβέρνηση, μια χρήσιμη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα μπορέσει πραγματικά να σώσει την παρτίδα. Θα σώσει την παρτίδα, θα ανυψώσει την πατρίδα. Θα δώσει ελπίδα στους Έλληνες, θα δώσει προοπτική στα παιδιά μας. Εμπιστευτείτε μας. Ευχαριστώ πολύ.